Να δώσω το λόγο στην κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους γνωρίζεις πολύ λίγο καιρό, δεν συναντιέσαι πολύ συχνά και τρέφεις μεγάλη εκτίμηση, σεβασμό και θα μου επιτρέψετε και αγάπη για το πρόσωπό τους. Αυτή είναι η Λούκα Κατσέλη για μένα και είμαι πολύ υπερήφανη και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή να παρουσιάζω σήμερα το βιβλίο της. Έχω παρακολουθήσει τη διαδρομή της στην πολιτική, την ακαδημαϊκή με όσα ακαδημαϊκά εργαλεία έχω εγώ, αλλά κυρίως τη στάση και τη θέση της σε κρίσιμες στιγμές. Είπε η κυρία Ριζογιάννη για τις ευθύνες και αν τις αναλαμβάνει. Το βιβλίο της Λούκας δεν είναι ευθύνες εκ των υστέρων. Αυτές δεν έχουν νόημα. Αυτές είναι απολογισμός. Η Λούκα Κατσέλη περιγράφει τις ευθύνες τη στιγμή που παίζεται η ιστορία. Τη στιγμή που γίνονται οι μεγάλες ρηγματώσεις της ιστορίας. Και σε αυτές τις ρηγματώσεις η Λούκα πήρε ευθύνες και στάθηκε, επέλεξε την όχθη της ιστορίας από την οποία θα δώσει τη μάχη από εκεί και πέρα. Η Λούκα Κατσέλη σε αυτό το βιβλίο περιγράφει ακριβώς αυτό το πράγμα. Εμείς οι ιστορικοί συνηθίζουμε να λέμε κάτι. Ο ιστορικός κάθεται σε ένα λόφο και περιγράφει τη σύγκρουση δύο τρένων. Το εκπληκτικό και το συναρπαστικό είναι όταν ο ίδιος είναι μέσα σε ένα από τα δύο τρένα που φτάνουν σε σύγκρουση. Και η Λούκα ήταν μέσα σε ένα από αυτά τα δύο τρένα και πήρε θέση. Και αυτό περιγράφει. Αυτό είναι σημαντικό και όχι μόνο θέση, ανέλαβε τις ευθύνες της απέναντι στην ιστορία, γι' αυτό έγραψε ιστορία, γι' αυτό όλοι μιλάμε για νόμο Κατσέλη, έγραψε ιστορία και τώρα έρχεται εκ των υστέρων, όχι για να εξιστορήσει απλώς, για να δείξει την προοπτική για το μέλλον. Το πρώτο λοιπόν κρίσιμο σημείο του βιβλίου για μένα είναι ότι η Λούκα Κατσέλη κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε και ως Έλληνες πολίτες όλοι. Να δούμε προοπτικά τι μας συνέβη. Να δούμε την κρίση σε μια διάρκεια χρόνου για να μπορέσουμε να δούμε και την προοπτική και το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο τι σημαίνει προοδευτικός χώρος απέναντι στο συντηρητικό χώρο. Δεν κάνει η Λούκα Κατσέλη φταίει αυτός, φταίει εκείνος. Θέτει τα ερωτήματα, βαριά ερωτήματα ευθύς εξ αρχής στο βιβλίο, νομίζω από την εισαγωγή. Δυστυχώς δεν βλέπω τώρα από το φως, οπότε θα πω ό,τι θυμάμαι. Θέτει τα ερωτήματα ευθύς εξ αρχής. Δεν είναι όμως το μέλημά της να πει φταίει αυτός ο ένας ο άλλος. Θέτει τη διαφορά, τα στοιχεία αυτά που φτιάχνουν την κόκκινη γραμμή ανάμεσα σε συντηρητικό και προοδευτικό χώρο. Δηλαδή, αν για το συντηρητικό χώρο, το νεοφιλελεύθερο χώρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως πια, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, για τον προοδευτικό χώρο υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Και αυτόν επέλεξε η Λούκα Κατσέλη και μέσα στη βαθιά κρίση και μέσα στη μέγενη όλων και της Τρόικα και της Ευρώπης και του Δούνου του και των πάντων. Το δεύτερο στοιχείο που βάζει πάλι τα όρια ανάμεσα σε προοδευτικό και συντηρητικό χώρο είναι και με το βιβλίο της αυτό προσπαθεί να κάνει, τουλάχιστον έτσι εγώ το διάβασα Λούκα μου από την αρχή ως το τέλος, είναι ότι αν για το συντηρητικό χώρο η ιστορία αρχίζει στο παρόν, γιατί πρέπει να κόψουμε τα νήματα με το παρελθόν, εδώ έρχεται η Λούκα και δίνει όλη την πτυχή του χρόνου. Και παρελθόν και παρόν για να μπορούμε να δούμε το μέλλον. Γι' αυτό είναι ενεργή η Λούκα και θα είναι πάντα ενεργή και φαίνεται και στο βιβλίο. Περιγράφει την κρίση. Πώς φτάσαμε ως την κρίση. Την κρίσιμη πενταετία 2004-2009 και βέβαια μετά μέσα στην κρίση. Προσέχτε όμως, και εδώ είναι ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό για μένα, για το τι σημαίνει, γιατί η Λούκα αυτό έχει μέλημα.
σε όλη της τη ζωή, σε όλη της την πολιτική σταδιοδρομία και μέσα στο βιβλίο και τώρα ως πολιτικό πρόσωπο, πόσο προοδευτικός χώρος μπορεί να έχει γερά θεμέλια και να πάει απέναντι στο συντηρητικό χώρο. Μέσα στην κρίση, λοιπόν, όπως περιγράφει όλη αυτή τη δίνη πραγματικά, θέτει ένα πράγμα. Δεν ξεκινάει την κρίση ως ελληνική ιδιαιτερότητα. Αναδεικνύει στο πλαίσιο ενός σκληρού νεοφιλελευθερισμού, μιας μετάλλαξης του καπιταλισμού από παραγωγικό καπιταλισμό σε χρηματοπιστωτικό, πώς σε αυτή τη μετάλλαξη που οδήγησε σε κρίση, πώς αναδείχτηκαν οι ελληνικές ιδιαιτερότητες και ποιες είναι αυτές. Έχει τεράστια διαφορά. Δεν είναι οι τεμπέληδες Έλληνες που οδηγήσανε στην κρίση. Αυτό προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι και κάποιες πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα να μας πείσουν. Όχι. Αναδεικνύονται στην κρίση οι ελληνικές ιδιαιτερότητες, οι ελληνικές παθογένειες. Δηλαδή, πώς ένα κράτος 200 χρόνων, και σε αυτό πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πώς ένα κράτος 200 χρόνων, αναπτυγμένο κράτος, ευρωπαϊκό κράτος, φτάνει σε 10 χρόνια να χάσει το 25% του ΑΕΠ του, να διαραγεί η κοινωνική του συνοχή και να ζήσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καταστάσεις φτώχειας που μόνο στη διάρκεια του πολέμου τη ζούμε. Ποιες είναι αυτές οι παθογένειες, αναφέρθηκαν, δεν θα αναφερθώ διεξοδικά, αξίζει όμως να τις διαβάσουμε από τη Λούκα, γιατί ξέρει, είναι οικονομολόγος έγκριτη διεθνώς. Αυτές οι παθογένειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πλήρη αποσάθρωση του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και με παθογένειες που σέρνονται επί 200 χρόνια και αν δεν μιλήσουμε, δεν τις ονοματίσουμε, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε από αυτές, οι οποίες στο πλαίσιο της εδραίωσης του χρηματοπιστωτικού νεοφιλελευθερισμού επέτρεψαν σε πολιτικές ελίτ της χώρας, συντηρητικές πολιτικές ελίτ, να συνδιαλέγονται έξω από δημοκρατικά πλαίσια με αυτό το διεθνή χώρο και ευρωπαϊκό ενός κεφαλαίου, να φτιάχνουν πελατειακές σχέσεις και να διαρριγνύουν την εμπιστοσύνη των θεσμών των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η κρίση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, αλλά υπάρχει ο διάλογος ανάμεσα σε πολιτικές ελίτ εγχώριες, ευρωπαϊκές ελίτ νεοφιλελεύθερες και διεθνείς ελίτ νεοφιλελεύθερες επίσης. Φτάσαμε λοιπόν εκεί, σε αυτή την κρίση, αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, περιγράφει πάρα πολύ ωραία, έχει και την ομιλία της στον προϋπολογισμό του 2009 που εγώ την βρήκα συγκλονιστική, Λούκα, όχι μόνο αυτή αλλά και άλλες. Φτάνουμε εκεί και εκεί αρχίζει η στιγμή των ευθυνών. Υπήρχε άλλος δρόμος από τη μεριά της Ευρώπης. Βεβαίως και υπήρχε άλλος δρόμος. Σαφέστατα και υπήρχε άλλος δρόμος. Και υπήρχε άλλος δρόμος για έναν απλό λόγο. Δεν επελέγει ο άλλος δρόμος, γιατί είχαμε νεοφιλελεύθερες ηγεσίες στην Ευρώπη. Είχαμε μία Γερμανία η οποία έβγαζε έναν γερμανικό δεσποτισμό, παύλα εθνικισμό, για να ελέγξει την Ευρώπη. Και πρέπει να σημειωθεί, δεν ξέρω αν συμφωνεί η Λούκα, αλλά εμένα, η πολιτική μου, το πολιτικό μου διάβασμα αυτό είναι, αν υπήρχε η πιο ισχυρή νεοφιλελεύθερη αγορά, ήταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αντιμετώπισε το χρέος χωρών όπως η Ελλάδα, δεν έδειξε καμία αλληλεγγύη, δεν λειτουργήσε δημοκρατικά. Και επέλεξε το δρόμο των μνημονίων, ένα δρόμο που λέμε συνέχεια αυστηρής λιτότητας κλπ. Προσέξτε τώρα, αυτό το αυστηρή λιτότητα δεν ήταν ένα βίτσιο των Ευρωπαίων. Ήταν μια βαθιά ιδεολογία. Βαθιά ιδεολογία, νεοφιλελεύθερη συντηρητική ιδεολογία, η οποία κατέτεινε σε ένα πράγμα, στον παραδειγματισμό των λαών. Οποιαδήποτε αυταρχική εξουσία στον κόσμο, σε όλη την ιστορική διαδρομή, όταν θέλει να ελέγχει την οικονομία και να κρατάει τους λαούς έτσι,
ένα πράγμα κάνει πάντα, τον παραδειγματισμό. Να σας μεταφέρω μία προσωπική εμπειρία, πολλές προσωπικές εμπειρίες. Εκείνη την εποχή που η Ελλάδα ήταν στη Δίνη, κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ Μαρίνε, με εντολή Τσίπρα, δηλαδή από το 12 μέχρι το 15, δεν πηγαίναμε στις Βρυξέλλες σε γραφεία για να λέμε κάτι χειρότερα στην κυβέρνηση για να πέσει. Αλωνίζαμε όλη την Ευρώπη να μιλάμε με τον κόσμο για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Γιατί θέλαμε ένα πράγμα, να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Η εμπειρία μου από πολλές ομιλίες στο Παρίσι, στη Φραγκφούρτη και με συνδικαλιστές, πολλούς πολύ ισχυρούς, ένα ήτανε, ο φόβος. Αυτό ήταν η αυστηρή λιτότητα και ο παραδειγματισμός, ο φόβος. Και μας λέγανε ένα πράγμα όταν μιλάγαμε, κάντε κάτι. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας, γιατί βεβαίως δεν πέρναγαν την ίδια κρίση οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί, αλλά είχαν μπει πια σε μία διαδρομή λιτότητας, όχι σε αυτό βέβαια, το επίπεδο το δικό μας και το βάθος το δικό μας. Σε αυτό το πλαίσιο και με την τρόικα από πάνω έτσι, προσέχτε, επιλογή εξωθεσμικού αντιδημοκρατικού εργαλείου απολύτως. Καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Χαθήκανε και στην ίδια την νεοφιλελεύθερη Ευρώπη και στο προσέχουμε τι σημαίνει συντηρητισμός, νεοφιλελευθερισμός στη σήμερον ημέρα. Χάθηκε η δημοκρατική νομιμοποίηση, η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας και ότι το κράτος αντλεί νομιμοποίηση, η πολιτική εξουσία από τον ίδιο τον λαό. Οι ελληνικές λοιπόν κυβερνήσεις βρίσκονταν χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση σε μεγάλο μέρος, έχοντας χάσει μεγάλο μέρος της εθνικής κυριαρχίας, εδώ μεγάλη παρένθεση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε 37 δις τα ταμεία του κράτους. Για μένα είναι η πιο προοδευτική, η πιο ριζοσπαστική κίνηση που έχει γίνει ποτέ, για έναν απλό λόγο, για να μην υποχρεωθεί, να ταπεινωθεί πάλι ένα κράτος 200 χρόνων και να πέσει στα γόνατα μία κοινωνία. Η Λούκα λοιπόν αναλαμβάνει σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Πρώτο, νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν είναι ένα απλό πράγμα. Οι Έλληνες πολίτες το έχουν ζήσει στο πετσί τους. Δεν ήταν μόνο το καταφύγιο των ευάλωτων σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία μέσα στην κρίση. Θεωρώ, Λούκα, και μπορείς να με διορθώσεις, ότι είναι μία από τις εκκρεμότητες της μεταπολίτευσης, που μέσα σε βαθιά κρίση η Λούκα κατορθώνει και περνάει αυτό. Ο Θεός και η ψυχή της το ξέρει πώς το πέρασε. Όσοι περάσαμε από Υπουργεία αυτή τη πραγματικά δραματική περίοδο, πραγματικά όμως δείχνει αυτό, αγαπητέ Μαρίνε, ότι υπήρχε άλλος δρόμος και υπήρχαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν αυτό τον άλλο δρόμο να τον σκάψουν με πάρα πολύ δυσκολία. Δεν είναι λοιπόν μόνο ένα καταφύγιο, δεν είναι ούτε μία εκκρεμότητα της μεταπολίτευσης, είναι πάνω απ' όλα ότι ξανατίθεται στο τραπέζι σε αυτή την Ευρώπη το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγη. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Σε μια Ευρώπη που όλα τα μεταπολεμικά δικαιώματα εξαφανίζονταν το ένα πίσω στο άλλο, και όχι μόνο στην Ελλάδα επιμένω, σε όλη την Ευρώπη αλλά εμάς με δραματικό τρόπο, έρχεται ένας νόμος και ξαναφέρνει στην επιφάνεια αυτό. Η στέγη, η πρώτη κατοικία είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Δεύτερο που κάνει η Λούκα, τα φάρμακα. Διαβάστε σας παρακαλώ το κεφάλαιο για το φάρμακο και την τιμολόγηση που προσπάθησε να κάνει η Λούκα. Και απέτυχε, λέει. Δεν απέτυχε η Λούκα βεβαίως. Εκεί φάνηκε και εκεί είναι η μεγάλη τομή συντηρητικού προοδευτικού κόσμου. Η Λούκα προσπάθησε να κανοναρχίσει, όπως και με τον νόμο Κατσέλη, να κανοναρχίσει τις τράπεζες, να κανοναρχίσει τις αγορές. Γιατί το μεγάλο διακύβευμα για τον προοδευτικό κόσμο, το συντηρητικό, δεν τον απασχολεί. Φτιάχνει πελατειακές σχέσεις με όλο αυτό το σύστημα.
Τον προοδευτικό κόσμο όμως τον απασχολεί πώς θα βάλει κανόνες. Και η Λούκα πήγε να βάλει κανόνες. Απέτυχε. Αποτύχαμε κι εμείς. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε στα δικαστήρια. Κινδυνεύσανε ακόμα, κινδυνεύουν οι εισαγγελείς οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό. Γιατί η διαφθορά και η διαπλοκή δεν είναι ένα απλό θέμα σκανδάλων. Και εντάξει, έκαναν μωρέ αυτή σκάνδαλα πελατειασμός. Ο πελατειασμός, και θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο μύθος αυτή τη χώρα. Εγώ το έζησα ως βουλευτής. Δεν είναι πελατειασμός ο άλλος που δεν έχει να φάει και ζητάει με απόγνωση να βρει μια δουλειά. Πελατειασμός είναι το να έρχεται στο Υπουργείο το μεγάλο συμφέρον με έτοιμο νόμο και να σου λέει «Υπουργέ μου, πέρασέ τον», για να ξέρουμε σε αυτή τη χώρα γιατί πράγματα μιλάμε. Η Λούκα εκεί δίνει μάχη. Ποιοι αντέδρασαν? Γιατί υπάρχουν και εγχώριες ελίτ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από μόνα τους. Δεν υπάρχουν κάποιες αγορές απ' έξω έτσι στον αέρα. Έχουν δίκτυα στις χώρες. Ένα σύστημα δημοσιογραφικό, ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο έκανε τη Λούκα και βεβαίως την παρέτησε από εκεί για να μην έχουν και έναν, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα σατανά στα πόδια του, στα καλά του καθουμένου, ενώ τα πράγματα κυλούσαν ήρεμα και μια χαρά. Τρίτο πράγμα, εργασιακές σχέσεις. Άλλη μεγάλη τομή ανάμεσα στον προοδευτικό και συντηρητικό χώρο. Εργασιακές σχέσεις, αν η νεοφιλελεύθερη αγορά και οι συντηρητικές κυβερνήσεις, τα συντηρητικά κόμματα, θέλουν ευέλικτες σχέσεις εργασίας, βασίζουν την παραγωγή στη μείωση του κόστους εργασίας, μισθών, ενώ η Λούκα πάρα πολύ ωραία περιγράφει πώς η μείωση των μισθών δεν οδηγεί σε παραγωγή, σε αναπτυξιακή προοπτική. Άλλο είναι το βάρος των επιχειρήσεων κλπ. Και όχι αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν στις εργασιακές σχέσεις δίνει επίσης μια μεγάλη μάχη, την οποία έδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ και κατόρθωσε βγαίνοντας από τα μνημόνια να επαναφέρει τις εργασιακές σχέσεις, να καταργήσει τον άθλιο υποκατώτατο μισθό, να αναδείξει τα συνδικαλιστικά όργανα, πολύ σημαντικό, τους εταίρους, τους κοινωνικούς εταίρους κλπ. Τι γίνεται τώρα, τα ξέρουμε όλα. Όλοι από τους πρώτους νόμους που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ήταν η κατάργηση των εργασιακών σχέσεων, η επαναφορά της ευέλικτης εργασίας. Η Λούκα εδώ περιγράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο σε όλη της αυτή τη διαδρομή, στην κρίσιμη φάση του πρώτου δεύτερου μνημονίου, αρχή δεύτερου μνημονίου, το ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο προοδευτικό χώρο. Εκεί στην κρίση φτιάχνεται τελικά ή αναδεικνύεται οριστικά δύο μεγάλες ψυχές του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Από τη μία η εξυγχρονιστική, το βάζω σε εισαγωγικά, μεταρρυθμιστική, και η άλλη η κοινωνική, το κοινωνικό κράτος, η δικαιοσύνη, η παραγωγική ανασυγκρότηση με βάση το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά που βασίζεται στην κοινωνία. Αυτή η μάχη είχε ξεκινήσει χρόνια, το ξέραμε όλοι και εμείς που ήμασταν απ' έξω και δεν ήμασταν μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Μέσα στην κρίση κορυφώθηκε. Εκεί ήταν το σημείο τομής. Οι άνθρωποι που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τότε δεν είναι τυχαίοι καθόλου. Το κλείνω αυτό. Με τη Λούκα Κατσέλη συναντηθήκαμε όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Το 2012 ήταν, Λούκα μου, έτσι. Σε μια στιγμή απόγνωσης της κοινωνίας, χωρίς να μπορεί να έχει λόγο στη δημόσια σφαίρα, χωρίς δηλαδή να μπορεί να παρέμβει, όλη η κοινωνία είχε γίνει αόρατη ή ένα μεγάλο της μέρος, και δεν θα σταματήσω να λέω ότι δεν ήταν λαϊκισμός να θέλεις να ξαναβγάλεις το λαό στο προσκήνιο της ιστορίας τη στιγμή που ήταν ποδοπατημένος και ισοπεδωμένος. Ίσα ίσα ήταν μεγάλη ευθύνη του προοδευτικού χώρου να μιλήσει σε αυτόν τον κόσμο. Όχι να μιλήσει, να τον ακούσει και να γίνει η φωνή του. Με λάθη,
με οτιδήποτε τέτοιο, να τα συζητήσω όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, η αριστερά της χώρας, δεν μίλαγε για Brexit. Υπήρχαν φωνές για έξοδο από το ευρώ. Διεκδικούσε ένα πράγμα, ότι αυτή η Ευρώπη ή θα λειτουργήσει με δημοκρατική νομιμοποίηση ή δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα. Και φτάνω στο δημοψήφισμα και δεν καθυστερώ, ναι. Πατιάζομαι όμως, αυτό μου το ενέπνευσε η Λούκα με το βιβλίο της. Φτάνουμε στο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα του 2015, παρά το ότι ήταν οδυνηρό για μας που το ζήσαμε από μέσα, για μένα ήταν από τις σημαντικότερες στιγμές που δημιούργησαν ρογμή στην Ευρώπη. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Δεν είναι για το τι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι μνημόνιο έφερε, πόσο στήχησε. Θα σας πω μόνο μία παρατήρηση ενός πρέσβη, τότε ήμουνα στο Υπουργείο Εξωτερικών, μεγάλου, πολύ μεγάλου κράτους της Ευρώπης. Είχε έρθει να με βρει να συζητήσουμε αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Και μου είπε, σοσιαλδημοκράτης αυτός, κέρδισαν οι Έλληνες την αξιοπρέπειά τους και κάποιοι στην Ευρώπη ταρακουνήθηκαν ότι υπάρχουν λαοί επιτέλους σε αυτή την Ευρώπη και μπορούν να μιλήσουν. Το ποιο ήταν το αποτέλεσμα, μην το βλέπετε μικροϊστορικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα σε αυτή την Ευρώπη επιτέλους είχαμε ένα βήμα παραπέρα. Το ταμείο ανάπτυξης, ανάκαμψης και αμοιβαιοποίηση. Ναι, το ότι η Ευρώπη έκανε αυτό το δειλό μικρό βήμα, κάποιοι είχαν εργαστεί. Και όχι μόνο είχαν εργαστεί, και δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, κάποιοι από τους σοσιαλδημοκράτες, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, ξαναπέρασαν στην όχθη στην οποία ανήκαν. Εκεί που είχαν διεκδικήσει σε όλη τους την ιστορία και δεν μείναν από την άλλη πλευρά. Έγινε επιτέλους αυτή η μετατόπιση. Εύκολη? Όχι. Αλλάζουν τα πράγματα τόσο εύκολα? Όχι. Αλλά άλλος δρόμος υπάρχει. Κλείνω με ένα πράγμα. Η Λούκα Κατσέλη θέτει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, το θέμα της δημοκρατίας. Το θέμα της δημοκρατίας είναι από τα μέγιστα. Δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για παραγωγή και δίκαια ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση, για δίκαιη ανάπτυξη, για όλα αυτά, χωρίς να μιλήσουμε ξανά για ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και πώς θα συμβιβαστούν αυτά. Είναι το κρίσιμο σημείο. Είδαμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επί ένα χρόνο. Εδώ χρειάζεται τεράστια προσοχή. Λούκα, μου, σε ευχαριστούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο ριζοσπαστικό, γιατί ο προοδευτικός χώρος δεν μπορεί παρά να είναι ριζοσπαστικός, έτσι όπως είναι οι συνθήκες. Σε ευχαριστούμε. Καλό τάξητο.